Σίγουρα ήταν μια πάρα πολύ καλή στιγμή. Δεν έχει αγωνιστεί και πάρα πολύ. Συνεπώς και τον χρόνο που είχε αγωνιστεί ήταν πολύ καλό το γκολ και μια από τις καλύτερες στιγμές μέχρι τώρα σίγουρα. Ακούστηκαν πολλά όταν στο πρώτο παιχνίδι με τον Άγιαξ ήταν εκτός. Δεν έχει, όπως είπε ο ίδιος, πολύ χρόνο συμμετοχής. Είναι ικανοποιημένος από το ρόλο που έχει στην ομάδα. Έχει μιλήσει με τον προπονητή του για αυτό. Satisfecho no estoy. Vine aquí para jugar. Bueno, hoy me encuentro con que... Σίγουρα ικανοποιημένος δεν είμαι. Δεν έχω παίξει όσο θα ήθελα. Αλλά είναι ακόμα η δίκη της χρονιάς. Έχω κάνει και μια κουβέντα με τον προπονητή. Θα έχω τις ευκαιρίες μου. Είμαι σίγουρος και θα αποδείξω ότι θα πρέπει να έχω να ζήσω. Ήσουν συγκρίνει το φετινό ΠΑΟΚ με τον ΠΑΟΚ, τον οποίο ο ίδιος έζησε στις πίσω του προηγούμενου χρόνου, που ήταν ο Λουκός, στο προηγούμενο κυβέρνητο, και η δυναμική φέτος του ΠΑΟΚ και από το αποτέλεσμα της σύγκρισης του κύριου Κουσμαντή. Είναι πάρα πολύ νωρίς για να μπούμε σε μια διαδικασία να συγκρίνουμε τις ομάδες. Σίγουρα η φετινή ομάδα φαίνεται πιο ποιοτική, αλλά είναι πολύ νωρίς μέσα σε μια σεζόν για να μπορείς να πεις κάτι τέτοιο, πρέπει να περάσει χρόνο. Και η ουσία είναι ότι οι ομάδες θα φανεί ποια είναι καλύτερα από το τι θα πετύχει περισσότερο. Ανάλογα με τους στόχους που θα πετύχει στο τέλος της σεζόν που μπορούμε να κάνει η σύγκριση. Μπορεί να πετύχει, επειδή ακριβώς είπαμε και αυτό κατρίνει το αν είναι καλύτερο. Αν τελικά αυτός ο ΠΑΟΚ μπορεί να φέρει τίτλο, γιατί αυτό είναι το ζητούμενο, έχοντας εικόνα και από το πρωτάθλημα που εξελίσσεται μέχρι τώρα. Σίγουρα υπάρχει η δυνατότητα από άποψη ποιότητας της ομάδας. Η ομάδα έχει μια πολύ καλή, έχει βάθος, είναι ποιοτική, έχει ένα καλό προπονητή. Σίγουρα έχει όλα τα ηχεία για να μπορέσει να κατακτήσει έναν τίτλο φέτος. Εξαρτάται από εμάς, από τις δυνάμεις της δικές μας, για να δώσουμε αυτό που πράγμα που πρέπει να πάρει η ομάδα. Γιατί πιστεύω ότι της αξίζει ένας τίτλος. Thank you.